15 Μαΐου Παχομίου Οσίου του Μεγάλου Αχιλίου Αρχιεπισκόπου Λαρίσης Βαρβάρου Οσίου του Μυροβλήτου Ανδρέου Οσίου του Ερημίτου του Ενκαλάνες Παρηγορίου Επισκόπου Κύπρου Ο Όσιος Παχώμιος Ομέγας γεννήθηκε στην Άνω Θηβαΐδα της Αιγύπτου το 290 και οι γονείς του ήσαν δολολάτρες. Όταν ενηλικιώθηκε, τον στρατολόγησαν μαζί με άλλους και για να μην δραπετεύσουν τους είχαν ως φυλακισμένους. Εκεί ο Παχώμιος πληροφορήθηκε για το χριστιανισμό από αγαθοεργίες χριστιανών σε αιχμαλώτους, όχι μόνο χριστιανούς. Γίνεται μοναχός και μαθητής του ασκητού Παλάμωνα. Είχε πεποίθηση ότι η πνευματική βοήθεια των μοναχών μπορούσε να επιτευχθεί με το κοινοβιακό σύστημα. Μετά από δέκα έτη έκτισε μονή και επέβαλε τον κανόνα του. Γύρω μάλιστα από την μονή του άρχισαν να καταφθάνουν και να εγκαθίστανται μοναχικές κοινότητες κατά τον κανόνα του Οσίου. Έτσι τα τελευταία χρόνια του Παχομίου η μοναστική του αδελφότητα αριθμούσε εννέα ανδρικές μονές και δύο γυναικείες με ηγουμένη την αδελφή του ο Μέγας Αθανάσιος συνδέθηκε αδελφικά με τον Όσιο Παχόμιο. Το Πάσχα του 346 μετά Χριστόν εκοιμήθη ο Όσιος Παχώμιος ύστερα από Πανόλη, από την οποία εκοιμήθησαν και πολλοί άλλοι μοναχοί. Ο Όσιος Αχίλιος, επίσκοπος Λαρίσης, καταγόταν από την Καπαδοκία και έζησε στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου ο νεανικός του πόθος τον έφερε στους Αγίους Τόπους και κατόπιν στη Ρώμη. Εκεί επιδόθηκε στο ιερό έργο του Ιεροκήρυκα, διδάσκοντας ακατάπαυστα το Θείο Λόγο σε πόλεις και χωριά, αψηφώντας ανάγκες, ύβρις, διωγμούς και ταλεπορίες. Οι μεγάλες και σπουδαίες υπηρεσίες του τον ανέδειξαν επίσκοπο Λαρίσης. Από τη νέα του θέση ο Αχίλιος υπήρξε ο πνευματικότερος αρχηγός και διδάσκαλος, αυτός που έλεγε και έπρατε «Κύριτε κάθε μέρα, βοηθούσε τις χείρες, προστάτευε τα ορφανά, ανακούφιζε τους φτωχούς, υπεράσπιζε τους αδικημένους, ήταν ο άγρυπνος φύλακας και φρουρός της παρακαταθήκης της πίστεως και του ποιμνίου που του εμπιστεύθηκε ο Θεός. Ο Άγιος Αχίλιος, διακρίθηκε και στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια εναντίον του Ερεσιάρχη Αρίου. Και τότε ο Μέγας Κωνσταντίνος, εκτιμώντας τις αρετές του Οσίου, του έδωσε μεγάλη χρηματική δωρεά, την οποία όταν ο Αχίλιος επέστρεψε στην Λάρισα, διέθεσε για να κτίσει ναούς, καθώς και για την μέρημνα των ασθενών, των φτωχών και των αδυνάτων όταν προαισθάνθηκε ότι πλησιάζει το τέλος της επίγεια ζωής του, κάλεσε κοντά του όλους τους ιερείς της επισκοπής του και τους έδωσε πατρικές συμβουλές για τα καθήκοντά τους. Το ιερό λείψανό του μέχρι τον 10ο αιώνα κοσμούσε την Λάρισα. Το άρπαξαν όμως οι Βούλγαροι όταν εισέβαλαν στην Θεσσαλία. Ο Όσιος Βάρβαρος ο οσιος βαρβαρος ο ο Άγιος αυτός ήταν βάρβαρος στην πραγματικότητα. λειλατούσε και έτρωγε σάρκες ανθρώπων. Κάποιος ιερέας όμως μαζί με τον βοηθό του ήλθαν σε έναν τόπο που ονομαζόταν Νίσα για να λειτουργήσει στον εκεί ναό του Αγίου Γεωργίου. Κατά την ώρα της θεία Λειτουργίας όρμησε ο βάρβαρος να τους φάει αλλά ο Θεός άνοιξε τα μάτια του και είδε άγγελο Κυρίου να συλλειτουργεί μαζί με τον ιερέα. Τότε μετενόησε για όλα και τέθηκε υπό την πνευματική καθοδήγηση του ιερέως, αφού κατηχήθηκε και βαπτίστηκε χριστιανός. Τότε με την άδεια του πνευματικού του για τρία χρόνια βάδιζε σαν τετράποδο και έτρωγε χόρτα και ρίζες από διάφορα φυτά. Κάποτε όμως ένας γεωργός τον πέρασε για αρκούδα, και τον κτύπησε θανάσιμα στην δεξιά του πλευρά, και έτσι παρέδωσε την αγία του ψυχή στο Θεό, στον τόπο όπου μαρτύρησε, αναβλύζει μύρο και γίνονται οι άσει των ασθενών.